Το δρόμο προς τη δικαιοσύνη κινδυνεύουν να πάρουν οι γονείς των 23 μαθητών από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου που από το πρώτο κουδούνι του περασμένου Σεπτέμβρη μέχρι και τώρα κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι αντιδρώντας τα μέτρα για τον κορονοϊό. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου ενημερώθηκε δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις για το χειρισμό της υπόθεσης και μάλιστα με εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο. Επισκεφτήκαμε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τον κύριο Γαλίνα, και είχα μια κουβέντα μαζί του. Μας έδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες ώστε με την ένωση των μαθημάτων οι διευθυντές σε όλες τις σχολικές μονάδες που έχουν τέτοιες περιπτώσεις θα απευθυνθούν στους γονείς και θα τους ζητήσουν άμεσα από την πρώτη μέρα κιόλας το παιδί να φοιτήσει. Από τη στιγμή που δεν θα έχουμε φοίτηση του μαθητή, αμέσως θα ενημερώνεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και θα ενημερώνεται και η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Αρνούμενοι να αποδεχτούν την υποχρεωτικότητα της μάσκας και τη διενέργεια self-test, οι γονείς των συγκεκριμένων παιδιών επέλεξαν να τους στερήσουν την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τη χρονιά. Πρόκειται για 17 μαθητές δημοτικών σχολείων και 6 παιδιά προσχολικής αγωγής στο Ηράκλειο. Πλέον, μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, οι γονείς τους, αν δεν συνετιστούν από τους διευθυντές των σχολείων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα αλλά και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο οι κλήσεις στον εισαγγελέα, αλλά θα ενεργοποιούνται και οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες απεσχέφονται και την οικογένεια για να δούνε τις συνθήκες στις οποίες τι βιώνει το παιδί και πώς ζει. Σε επίπεδο Ηρακλείου υπάρχει μία ακόμη περίπτωση μαθητή σε γυμνάσιο της Ενδοχώρας και 2 αδέρφια μαθητές δημοτικού στο Λασίθι, με τις προσπάθειες να αλλάξουν τακτική οι γονείς τους να συνεχίζονται πριν το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Πάντως, σύμφωνα και με τις νέες ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα, οι γονείς των παιδιών που δεν μεριμνούν για τη φοίτησή τους στο σχολείο αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο άσκησης ποινικής δίωξης που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή, ενώ δεν αποκλείεται η πιθανότητα ακόμη και αφαίρεσης της επιμέλειας.